Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από τη Βεργίνα τηλεόραση κάθε βράδυ στις 8 και 15, 8 και 4 δηλαδή, από το Facebook ζωντανά στην σελίδα Στέργιος Καλόγυρος, στο YouTube Στέργιος Καλόγυρος Βεργίνα τηλεόραση, επίσης από το Web TV της Βεργίνα τηλεόραση στο site μέσα της Βεργίνα, verginanews.gr. Επίσης, συγγνώμη, η εκπομπή αυτή μεταδίδεται στην Αμερική, από τη Φωνή των Ελλήνων, από τον φίλο μου τον Άγγελο τον Αγγελάτο. Μεταδίδεται επίσης στην Κύπρο κάθε βράδυ στις 9 η ώρα, ενώ στο Smile Αττικής κάθε βράδυ στις 10 η ώρα, στις 8 και 30 στο Smile Θεσσαλίας και 9 η ώρα περίπου στο Smile Θράκης κάθε βράδυ. Να ευχαριστήσω και τους άλλους συνεργαζόμενους τηλεοπτικούς σταθμούς που να μεταδίδουν αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Το Πάτρα TV στην Πελοπόννησο, το Ροδόπι TV στην Θράκη και άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Επίσης, εμείς είμαστε εδώ για να δούμε και να μας σχολιάσει ο στρατηγός κ. Μπαλτζόης όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Ισραήλ. Μας είπε αρκετά, έχει κάτι ακόμη να μας πει. Να πούμε λίγο για τον εθνικό διαγωνισμό ουλαμών αρμάτων. Να πούμε τι γίνεται με την ΑΟΣ. Και είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και καλησπέριζω εκ νέου τον στρατηγό, τον κύριο Μπαλτζόη και τον κύριο Βλάχο. Λοιπόν, στρατηγέ μου, πήγε στον Σίσι ο Ερντογάν. Ναι, πριν πούμε για το Σίσι, να πούμε μια σημαντική ημερομηνία, γιατί ξέρετε, δεν αναφέρουν αυτά τα πράγματα, αναφέρουν για άλλα πράγματα εδώ. Σαν χθες, 17 Φεβρουαρίου, μάλλον το Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου του 1914, έγινε η ανακήρυξη, η διακήρυξη στο Αργυρόκαστρο της αυτόνομης δημοκρατίας της Βορείου Ηπείρου. Περάσανε 110 χρόνια. Αυτό δεν τα ακούσετε από πουθενά, μόνο από εμάς τα ακούμε εδώ. Ναι. Δηλαδή, και μετά από μερικούς μήνες το Μάιο υπογράφηκε το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, το οποίο είναι ενισχύ. Ενισχύ. Λοιπόν, και εμείς δεν τα κουμπάμε καθόλου. Δεν το εφαρμόζουμε. Όχι, μεγάλη προδοσία είναι αυτή, έτσι. Ακριβώς. Καμία κυβέρνηση. Μιλάμε για μια Βόρειο Ήπειρο. Καμία κυβέρνηση. Η οποία την απελευθέρωσε τρεις φορές ο Γενικός Στρατός. Και δεν μιλάει, κανείς για το πρωτόκολλο της Κέρκυρας που είναι σε ισχύ. Έχουν κατέβει οι φίλοι μας οι Αλβανοί. Έχουν δημογραφικά λιώσει τη Βόρειο Ήπειρο. Δεν μιλάει καμία κυβέρνηση. Ο Ράμα κάνει ό,τι θέλει. Όχι ο Ράμα και ο Μπέρισα και όλοι. Και κανείς δεν απαντάει. Γιατί δεν τους αφήνουν προφανώς οι φίλοι μας οι Νατοικοί και Γερμανοί. Είναι αδιανόητο αυτό. Είναι αδιανόητο. Η πληγή της Ελλάδος λέγεται Γερμανία. Και αν μου επιτρέπετε να αναφέρω δύο γεγονότα που θα τα σχολιάσω. Και η πληγή της Ευρώπης λέγεται Γερμανία. Όχι μόνο της Ελλάδας, ολόκληρη της Ευρώπης. Πληρώνει όμως τώρα η Γερμανία, κύριε Βλάχο. Πληρώνει τώρα με τον πόλεμο. Δεν πληρώνει, μας έχει καταστρέψει. Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω είναι, παραξενεύτηκα με τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, μέσα στον ΟΗΕ, που λέει ότι θα πρέπει, λέει, να γίνει μια παγκόσμια κυβέρνηση για να είμαστε βιώσιμοι. Μήπως δηλαδή, εννοούσε κάτι άλλο. Μήπως εννοούσε κάτι άλλο. Παγκοσμιοποίηση. Μήπως εννοούσε κάτι άλλο. Τι γιατί, δεν ξέρει αυτό ελληνικά. Ξέρει πολύ καλά ελληνικά. Δεν ξέρει αγγλικά. Λοιπόν, δεν ξέρει να μιλάει. Μήπως εννοούσε κάτι δεν άλλο. Να μιλάει, να μας τα πει. Μήπως εννοούσε κάτι άλλο. Δεν νομίζω. Εγώ ότι... δεν το σχολιάζω. Θα τα πούσε. Στο σκληρό πυρήνα. Πάμε λίγο στα F-16. Ναι. Διαβάζω. Δεν είπαμε για το ΣΥΣΙ όμως αυτό. Πάμε στο ΣΥΣΙ. Για την ΑΟΣ. Από ό,τι φαίνεται, δεν πέτυχε σημαντικά πράγματα ο κύριος Ερντογάν συνομιλώντας με τον Αλ-ΣΥΣΙ. Δηλαδή ήρθαν πιο κοντά οι δύο χώρες, οι παφές, οι δύο ηγέτες. Μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικά χρόνια τον έλεγε εγκληματία, δολοφόνο, δικτάτορα και ούτω καθεξής. Είναι αυτό που λέμε υπογάιδρα στον πεντρινό κεφάλα. Πάση περιπτώσει. Εκείνο το οποίο είπε ο Αλ-ΣΥΣΙ στον Ερντογάν στην κοινή συνέντευξη τύπου είναι πολύ ενδιαφέρον και μας αφορά και εμάς. Φαίνεται η Αίγυπτος κατάλαβε ότι εμείς δεν είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε μεγάλα βήματα. Σταματήσαμε, όπως ξέρετε, στον 28ο μεσημβρινό. Δεν ολοκληρώσαμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Δεν προχωρήσαμε να κάνουμε συνένωση των ΑΟΣ της Ελλάδος και της Κύπρου. Και έρχεται λοιπόν ο Αλ-ΣΥΣΙ που κατάλαβε ότι εμείς δεν έχουμε διάθεση να σπάσουμε και αυγά αν χρειαστεί. Και έκανε την εξής δήλωση.
καλωσόρισε τον κύριο Ερντογάν και είπε ότι σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την θάλασσα της ηρεμίας που είναι τώρα, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και πρέπει εμείς τα κράτη, λέει, τα απαράκτη αυτά κράτη, να βρούμε έναν τρόπο, λέει, δίκαιο να συνοηθούμε στο θέμα της ΑΟΣ. Λοιπόν, ο Ερντογάν δεν μίλησε σε αυτό. Γιατί δεν είναι στο Ευνηδιάστηκε, σου λέει το δίκιο μας, λες τώρα εσύ το δίκιο, ξέρουμε ποιο είναι, αλλά δεν το θέλουμε. Λοιπόν, δηλαδή ο Σίση, και από ό,τι διαβάζω και τα, κάποια άλλα πράγματα, ο Ερντογάν έβαλε το Σίση να μεσολαβήσει μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος για να μπορέσουν να δημιουργηθεί η ΑΟΣ. Βέβαια η Τουρκία θα ήθελε ως το ετών περισσότερα υπέρ της, και έβαλε το Σίση να κάνει το διαπραγματευτή. Έχει πολύ μεγάλο Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Αλλά πες μου, στρατηγέ, δύο λεπτά, για δύο λεπτά, τι γίνεται με την ΑΟΣ Παλαιστίνης Τουρκίας. Δηλαδή, εάν γίνει το Παλαιστινιακό κράτος, από μικρή το ακούγαμε αυτόν, ναι, Αραφάτ και τα λοιπά, το κράτος της Παλαιστίνης, το κράτος της Παλαιστίνης. Εάν κάποια στιγμή γίνει αυτό το κράτος, θα έχει ΑΟΣ. Θα έχει ΑΟΣ, μπροστά από τη Γάζα. Μπράβο. Αφού θα έχει ΑΟΣ, λοιπόν, το κράτος αυτό θα παίξει μπάλα, όπως λέμε έτσι ποδοσφαιρικά, με την Τουρκία. Όχι. Γιατί όχι? Με την Κύπρο. Δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή, ένα νέο τουρκολιβικό μνημόνιο εφαρμόζει. Αφού είδατε ο χάρτης, όταν. Γιατί κυκλοφόρησε αυτό. Κυκλοφόρησε, μα τι λέτε τώρα. Και έκανε πάλι. Χαμπαριάζει ο Τούρκος από τέτοια πράγματα. Ο Τούρκος μπορεί να μην χαμπαριάζει, χαμπαριάζει το Ισραήλ, που δεν θέλει αυτά τα πράγματα. Διότι όταν θα υπογραφεί η ειρήνη κλπ., θα έχει λόγο το Ισραήλ. Δεν θα φέρει τον Τούρκο στην αυλή του. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ούτε η Αίγυπτος το θέλει. Και τρίτον, όταν πάμε να βρούμε, και λέω ο Σίση, πρέπει να βρούμε μια δίκαια λύση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σαν να του λέτε ο Ερντογάν, ξέχασε τα αυτά που λες, ας πούμε. Με εμάς εδώ δεν περνάει. Γιατί είναι σίγουρο ότι ο Ερντογάν πρότεινε στον Ασίση, ελάτε εδώ, ας δώσουμε παραπάνω από ό,τι θα σας έδινε με την Ελλάδα, μα κάνατε ΑΟΣ. Ναι, αλλά προσέξτε, αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή δεν ανταποκρίνεται στο διεθνές δίκαιο. Και είναι σίγουρο ότι ο στρατηγός Αλ-Σίση δεν θέλει να μπλέξει σε περιπέτειες, διότι έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Δεν θέλει να παίξει το παράνομο παιχνίδι. Σωστό. Σου λέει, γιατί να το κάνω εγώ αυτό. Πάμε. Από όλα αυτά που είπατε, στρατηγέ μου, εγώ κράτησα ένα πράγμα. Αυτό που περιγράψατε ως άθλια για μένα στάση της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, που δεν προχωράει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ελλάδος για ΑΟΣ με την Κύπρο, για ΑΟΣ με την Αίγυπτο, και αφήνει τον Ερντογάν να αλωνίζει. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό που είπατε. Όλα τα άλλα για μένα είναι δεύτερα. Ντροπή. Και να πω και κάτι. Δύο λεπτά. Δεν έχουμε χρόνο. Και να πω κάτι. Μισό λεπτό. Ελάχιστο. Ότι η Αίγυπτος δεν μπορεί να υπογράψει ειρήνη ΑΟΣ με την Τουρκία. Διότι στην ΑΟΣ που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο υπάρχει μια παράγραφος που λέει: κανένα κράτος δεν θα προβεί σε μονομερείς ενέργειες αν δεν συνοηθεί με το άλλο. Άρα λοιπόν είναι δεσμευμένη. Γι' αυτό είπε αυτά ο Σίση. Εμείς θα ξεδεσμεύουμε αν χρειαστεί αυτά. Λοιπόν, F-16. Τι γίνεται? Ξαφνικά αρχίζουν και βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας ότι το State Department έχει στείλει, λέει, στο Κογκρέσο ειδικές δεσμεύσεις, ότι αν επιτεθεί σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Γιατί απειλούταν η Νορβηγία μέχρι τώρα, η Γαλλία, η Γερμανία. Λέει, σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αν επιτεθεί η Τουρκία ή παραβιάσει τα σύνορα ή τότε σου κόβω πολεμοφόδια και δεν ξέρω τι άλλο λέει. Να το δούμε αυτό. Ακούγονται πολλά, αλλά αν δεν τα δούμε στο τέλος, και εγώ σας λέω ότι υπάρχει. Σχολιάζουμε αυτά που είναι Τούρκοι, να σχολιάσουμε και αυτά που είναι υπέρ ημών. Να πω ότι ας υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτό. Ναι. Εγώ θέλω να το δω γραμμένο και να υπάρχει, ας πούμε, επίσημη δήλωση από την Αμερικανική κυβέρνηση. Εάν η Τουρκία, γιατί τα θέλει τα F-16 και όλα αυτά, μέχρι να φτιάξει το δικό της αεροπλάνο, θα έχει και το στόκ που χρειάζεται, γι' αυτό έχει παραγγείλει πολλά πράγματα. Αν κάνει κάτι η Τουρκία και θα πει η Αμερική, σου κόβω τα οπλικά συστήματα που έχει στις βόμβες κλπ. Έχει φτιάξει δικές της. Θέλει να πάρει το know-how να προχωρήσει κλπ. Με το δικό της το αεροσκάφος, και μέχρι τότε θα είναι προσεκτική. Λέει να επιτεθεί σε άλλη χώρα.
Δεν λέει να. Και να παρεβιάσει. Τέλος πάντων, θα δούμε τι λέει. Θα το δούμε στην πράξη, θα το δούμε. Θα το διαβάσουμε αυτό. Να το διαβάσουμε. Γιώργο. Όταν θα φτάσουμε στο σημείο να έχει γίνει επίθεση σε άλλη χώρα, ζήσε Μάη μου να φας τη φίλη. Το θέμα είναι το εξής. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έφερε στην Αθήνα τον Ερντογάν, τον ξέπλυνε και τον παρουσίασε ως φίλο της Ελλάδος και με το χαρτί αυτή ο κύριος Ερντογάν εξοπλίζεται με F-16. Σε βάρος Ελλήνων αυτό πιλότων. Αυτό είναι μια απορία όλων μας, γιατί? Κύριε Βλάχο. Αυτό είναι μια απορία όλων μας. Λοιπόν, γιατί? Το γιατί ο καθένας το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ο καθένας καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Λοιπόν, στρατηγέ, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να πούμε ότι τα ελληνικά τεθωρακισμένα, σαν τεθωρακισμένους, λαούς, χαράσαμε, ναι, βέβαια, πάντα προτεύουν. Οι Αμερικανοί έχουν αντιληφθεί ότι τα καλύτερα. Πω, πείτε μας, εσείς είστε ειδικός σε αυτά. Στο Πετροχώρι της Ξάνθης γίνεται κάθε χρόνο. Στο Πετροχώρι της Ξάνθης. Μάλιστα. Εκεί που ήμουν και εγώ. Λοιπόν, γίνεται κάθε χρόνο, δεν γινόταν τότε, ένας διαγωνισμός ουλαμών αρμάτων. Οπότε οι ταξιαρχίες οι δικές μας, τρεις ταξιαρχίες και μία, στέλνουν από έναν ουλαμό και οι Αμερικανοί άλλο έναν ουλαμό και διαγωνίζονται σε διάφορα αυτά. Να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει ουλαμός. Ουλαμός σημαίνει τρία άρματα τώρα. Τρία άρματα. Παλιά είχαμε πέντε άρματα, ναι. Οι οποίοι διαγωνίζονται σε διάφορα πράγματα, μην τα αναλύσουμε. Τα Αμερικάνικα από πού έρχονται? Βάλτε σε όλη την οθόνη, παιδιά. Αμερικάνικα έχουμε. Έρχονται Αμερικάνικα. Έχουν από πού? Λοιπόν, ποιοι είναι τώρα, είναι μόνο δικοί μας εκεί? Μόνο δικοί μας και Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί συνεκπαιδεύονται με τους Έλληνες. Λοιπόν, έχουν αντιληφθεί ότι είναι οι καλύτεροι. Εμείς κάνουμε και άλλους διαγωνισμούς με Βαλκάνιους, με τους Βουλγάρους, με τους Ρουμάνους. Ο διαγωνισμός τι έχει, δηλαδή, στην καλύτερη βολή? Πολλές αρμάτων έχει, διάφορα, όπως βλέπουμε εκεί, να μεταφέρουν βλήματα, να βάλουν τα άρματα κλπ. Αυτό που βλέπουμε στην εικόνα τώρα, ας πούμε. Αλλά το κυριότερο και στις βολές αρμάτων και σε όλα, είμαστε πρώτοι. Πρώτοι, να τους Έλληνες ήταν αυτός που πήρε το πρώτο βραβείο εκεί. Περνάνε εμπόδια. Γενικά, δηλαδή, όλες οι δραστηριότητες ενός πληρώματος άρματος, πώς θα γίνει, που στο τέλος καταλήγει σε βολές, βολές εν κινήσει, όπως είδατε κλπ. Κάθε χρόνο πρώτοι. Οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν ποτέ να μας νικήσουν. Και αυτό λέει. Οι Αμερικανοί ποτέ. Ποτέ. Τα Αμερικανάκια δηλαδή. Τα Αμερικανάκια στα 4-5 χρόνια που γίνεται ο διαγωνισμός δεν μας θέλουν να μας κερδίσουν και μας παραδέχονται και μας δέχονται. Γι' αυτό έρχονται μόνο με εμάς και κάνουν να ασκήσετε ουλαμών αρμάτων. Άρα τους εκπαιδεύουμε. Τους εκπαιδεύουμε, ναι. Εντάξει, φίλοι και σύμμαχοι είναι οι Αμερικάνοι. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τα φίλοι είναι. Συμμαχοί είναι, αλλά άμα έχει τέτοιου φίλου, τι θα σε εχθρού, λοιπόν. Δεν χρειάζεται. Τέτοιοι φίλοι, άστα να πάνε. Πελάτε, καλοί είμαστε πάντω. Πάρα πολύ καλοί είμαστε. Και είμαστε. Τα δίνουμε και πληρώνουμε και όλα. Και πολιτέ καλοί είμαστε. Και πληρώνουμε και του παραχωρούμε και εδώ στην Ελλάδα να κάνουν βάση. Στρατηγία, καλό βράδυ. Πάμε εμεί, κυρίε και κύριοι, τώρα να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον κύριο Καμένο, τον κύριο Δημήτρη Καμένο, στη θέση του στρατηγού του κύριου Γιάννη Μπαλτζόη, για να συζητήσουμε μαζί και να σχολιάσουμε μαζί με τον κύριο Καμένο και τον κύριο Βλάχο την υπόλοιπη επικαιρότητα. Καλησπέρα σας, κύριε Καλόγερο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ κύριε Καμένε. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σε άλλα, σε άλλα θέματα. Ποιος? Καταρχήν, θέλω ένα σχόλιο πρώτα από εσάς. Χτύπα ξύλο. Θέλω ένα είδες τις κανάλες Ούρσουλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την περάσανε 9-14. Ότι εξυπηρετεί την παγκοσμιοποίηση σε βάρος της ευημερίας εκατομμυρίων Ελλήνων. Πάμε λίγο στα θέματά μας, κύριε Καμένε. Είδατε τι έγινε στην Ολλανδία. Στην Όπερα που εισβάλανε καμία εκατοστή και κάτι και έξω, και από την Ερυθρέα. Ήτανε μαθήματα για μένα πολιτισμού, έτσι. Και βλέπω ότι όταν σε μια Ολλανδία που την έχει πατήσει και αυτή όπως η Γερμανία από την υποδοχή και φιλοξενία λαθρομεταναστών, ξαφνικά μαζεύονται 100, πλακώνται στο ξύλο, μπαίνουν μέσα στην Όπερα, καταστρέφουν ό,τι μπορούν να καταστρέψουν, βγαίνουν έξω και ένα αυτοκίνητα. Και μου έκανε εντύπωση ότι ο δήμαρχος της Χάγης λέει, καλώ την αστυνομία, κυρίως σε έκτακτη κατάσταση την πόλη μου, αλλά σε απόσταση μόνο 500 μέτρων από την Όπερα. Δηλαδή, τα διάβαζα και λέω, πώς είναι δυνατόν τώρα μόνο 500 μέτρα και όποιον θες δηλαδή, μέσα στα 500 μέτρα αυτά, στην ακτίνα δηλαδή των 500 μέτρων, μπορεί να το συλλαμβάνεις. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα στη Χάγη? Για δείξτε και τα πλάνα σε όλη την οθόνη για να βλέπει και ο κόσμος τι έγινε, παρακαλώ. Για πείτε, κύριε Καμένα. Αυτό είναι δυστυχώς
Το δυστοπικό σενάριο που λέγαμε ως συνωμοσιολόγοι και μας κατηγορούσαν όλοι από το 2015 και μετά, ότι ανοίξτε τα σύνορα να μπουν μέσα όλοι, γιατί έχουν δικαίωμα όλοι οι μετανάστες από όλο τον κόσμο, Σομαλία, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, από οπουδήποτε, να μπουν χωρίς χαρτιά στην Ευρώπη, είναι κάτι καλό για την Ευρώπη. Και μην ξεχάσουμε και την κυρία Σακελαροπούλου και όλους τους Ευρωπαίους που θέλανε στο τέλος της ημέρας να λύσει το δημογραφικό με δάφτους, με αυτούς εδώ. Εάν δείτε πλάνα και στατιστικά των αστυνομικών δελτίων της κεντρικής και βορείου Ευρώπης, θα φρίξετε. Τα αστυνομικά δελτία Σουηδίας, Φιλανδίας, Γερμανίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Γαλλίας έχουν ανέβει 80-90% το έγκλημα από τους λαθρομετανάστες. Αν δείτε βίντεο δε στο κέντρο των πόλεων, με ορδές, με χιλιάδες ανθρώπους από άλλες χώρες, οι οποίες είναι στο κέντρο του Βερολίνου, στο κέντρο του Παρισιού, στο κέντρο του Άμστερνταμ. Και ανά πάσα στιγμή υπάρχει μια φλόγα η οποία μία σπίθα χρειάζεται για να πάρει φωτιά το κέντρο μιας πόλης. Καίγονται περιουσίες τώρα. Καίγονται, θα καούν περιουσίες άνθρωποι, διαταράσσεται η ασφάλεια των πολιτών. Στην αρχή. Και όταν ο Όρμπαν έλεγε, και όταν λέγανε στους Πολωνούς και στους Άγγλους, και όχι μόνο στους Ούγγρους, και στους Πολωνούς, τους έπιαναν στην Αμερική το CNN και τους έλεγε, γιατί δεν παίρνετε μετανάστες. Λέει, έχετε δει, λέει, το έγκλημα, λέει, στη χώρα μου, έλεγε ο Πολωνός πρωθυπουργός. Δεν έχω έγκλημα. Οι άνθρωποι δικοί μου κυκλοφορούν ελεύθεροι με τα παιδιά στους δρόμους. Στην Πολωνία υπάρχουν λαθρομετανάστες. Μόνο από ανατολικές χώρες, μόνο Ουκρανία από τον πόλεμο, που είναι οικογενειάρχες και δουλεύουν και είναι. Αν δεν υπάρχουν, ας πούμε, χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Όχι, βέβαια, ούτε ένας. Γιατί δεν τους υποχρεώνουν. Ούτε ένας. Κανένα λεπτάκι, δεν τους υποχρεώνουν να δεχτούν εκεί αυτούς τους ανθρώπους. Προσπάθησαν να τους υποχρεώσουν στερώντας τους κονδύλια και βάζοντάς τους κακή βαθμολογία. Αυτά τα σενάρια τώρα των Βρυξελών, τα οποία τα βλέπουμε πολλά χρόνια, ότι σε βαθμολογούν για το πόσο καλό παιδί είσαι, δες ομοφιλόφιλοι, δες πρέσπες, δες ανοιχτά σύνορα, δες αγκαλιές με Τούρκους, δες λαθρομετανάστες, όλα αυτά σε βαθμολογούν. Αυτό το κονκλάβδιο σε βαθμολογεί. Και όταν σου δώσει κακή βαθμολογία, αρχίζει και σου στερεί κονδύλια. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία και σε όποιον αντιτίθεται στην λαθρέα εισβολή των μεταναστών. Και την ανέλεγκτη, χωρίς στοιχεία και χωρίς χαρτιά. Και δεν θέλω να λύσω το δημογραφικό, μου λένε οι χώρες αυτές, με αυτούς. Θέλω να το λύσω με τους δικούς μου ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό κατηγορούμε. Ουγγαρία έχει λαθρομετανάστες. Όχι. Όρμπαν. Όχι. Μόνο από ανατολικές χώρες, μόνο Ουκρανούς. Αυτή την περίοδο. Πολωνία, Ουγγαρία δεν έχουν. Όχι, όχι, κανένα. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Εκεί η δημογραφική αλλίωση. Αυτό λέω. Καθόλου. Και λεφτά Όρμπαν. Αλλά έχουν μετά, ξαναλέω, πρόσφυγες. Λεφτά Όρμπαν. Κάποιοι για να βγει έξω και να πιει καφέ. Πρόσφυγες πολέμου, πραγματικού πολέμου, Ουκρανούς που είναι Ορθόδοξοι, δηλαδή είναι κανονικοί άνθρωποι. Έχουν αρχή, μέση και τέλος, τους αρέσει η πατρίδα, η οικογένειά τους, φύγανε λόγω πολέμου και δουλεύουν νόμιμα μέσα σε μια ξένη χώρα την οποία την σέβονται. Τι λέτε, κύριε Βλάχο, εσείς για αυτά που γίνονται στη Χάγη? Εγώ βλέπω τις εικόνες. Ξαναδείξτε πάλι σε όλη την οθόνη. Εγώ βλέπω τις εικόνες που καίγονται περιουσίες πολιτών και η αστυνομία, τα βάν της αστυνομίας, κάνουν βόλτα γύρω-γύρω από την πλατεία. Ή γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Αν δείτε το βίντεο από την αρχή, γίνεται ένας μεγάλος χαμός με πετροπόλεμο, με μολότοφ, με όλα αυτά, και τα αυτοκίνητα της αστυνομίας φεύγουν. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και έρχονται περιουσίες. Είναι το δόγμα, αλλάζεις πλευρό. Δεν πλησιάζουν η αστυνομία. Απαγορεύεται. Κάνε πως κοιμάσαι δηλαδή. Απαγορεύεται να πλησιάσει. Σώσκα. Διότι αν πλησιάσει, ένα λεπτό. Αν πλησιάσει, το δόγμα κάθε αστυνομίας είναι να συλλάβει και να καταστήλει τη βία με κάθε μέσον. Εάν πάει να καταστήλει τη βία σε αυτούς που είναι με τις ματσέτες, τα ρόπαλα και τα μαχαίρια και δεν ξέρουν και πιστόλια πάνω τους και είναι αγριεμένοι 300-500 χίλιοι, τότε θα καεί το πελεκούδι. Θα έχουμε θύματα. Δικιά, άδικα. Έλα όμως που αυτό δεν είναι Δύση, αυτό δεν είναι δυτική δημοκρατία. Όχι. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται να πλησιάσουν. Για ποιο λόγο? Απαγορεύεται. Έτσι. Είναι η εντολή. Δηλαδή, χωρί πάει ένα και καίει το κατάστημα. Αφήστε μου, το να τελειώσει. Και καίει το αυτοκίνητό μου και καίει το κατάστημα και δεν πάει. Βεβαίως. Απαγορεύεται, αφήστε του να τελειώσουν, θα πληρώσουν ασφαλιστικές, θα ερευνήσουν τα πράγματα και βλέπουμε τι κάνουμε την άλλη μέρα. Δεν λύνει κανένα το πρόβλημα. Όπως αυτή τη στιγμή στην Αμερική που είναι όλοι με τα ναρκωτικά ψοφάνε στον δρόμο, εκατοντάδες χιλιάδες άστεγοι και γίνεται πιάτσικο στα μαγαζιά και εντολή των δημάρχων και των πολιτιακών αρχόντων στην Αμερική είναι μην τους συλλαμβάνετε. Μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και παίρνουν ό,τι βρούνε. Απαγορεύεται να τους πλησιάσουν, να τους συλλάβουν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τα ξυλώνουν. Κινητά, ρούχα, τα πάντα. Δεν καταλαβαίνω, με συγχωρείτε κύριε Καμπάνο. Δεν το καταλαβαίνω.
Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται. Για ποιο λόγο. Πατήστε να δείτε. Όπως γινόταν και εδώ. Απαγορεύεται. Σε στάδιο. Ξεχάσατε τα μαγαζιά που αδειάσανε πριν μερικά χρόνια. Απαγορεύεται. Το 9 δεν ήταν, πότε, το 8 ή το 9. Πάντως, επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν ενσωματώνονται και δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή. Το έχω καταγγείλει στη Βουλή πολλές φορές. Έχει δίκιο, κύριε Καλόγερο. Καμία στρατηγική ενσωμάτωσης, καμία απολύτως, καμία οδηγία. Μόνο λεφτά για δομές. Δηλαδή, για μουσουλμανικά χωριά, ένα λεπτό, με γυμναστήρια, πλυντήρια, διοικητήρια, σχολεία και τέμενος και τζαμί μέσα στη δομή. Ωραία, αυτή είναι ενσωμάτωση. Αυτό θα πει φιλοξενία. Αυτό είναι ενσωμάτωση. Αυτό θα πει φιλοξενία. Ναι, αυτοί βγουν έξω. Είσαι πολιτισμένος. Έτσι είναι φιλοξενία. Στα παρέχει ώρα και δεν δουλεύει κανείς. Ο κύριος Κερίδης χαίρεται που παίρνει λεφτά για να κάνει δομές. Κύριε Καμένε, δύο λεπτά, γιατί δεν θέλω να φύγουμε από κάτι που είπε ο κύριος Καλόγερος. Παρακαλώ. Ο κύριος Καλόγερος υπενθύμησε τι έγινε στην Αθήνα εκείνο το βράδυ που έγινε ο μεγάλος χαμός με λαιλασίες και φωτιές και σπασίματα. Θέλω λοιπόν να πω ότι εκείνο το βράδυ ο τότε υπουργός Προκόπης Παυλόπουλος απέσυρε τις αστυνομικές δυνάμεις. Εγώ ήμουνα στην Ηρώδου Αττικού και ακριβώς απέναντι στην Κουμπάρη υπήρχε ένα κατάστημα Nike, νομίζω ήταν Nike ή κάτι άλλο, που το σπάγανε για να πάρουν από μέσα τα παπούτσια, τα αθλητικά και όλα αυτά και έλεγα στην αστυνομία, παιδιά τα σπάνε. Και μου λέγανε, α, εμείς έχουμε εντολή εδώ, δεν μπορούμε να πάμε απέναντι, θα έρθουν ζητάδες. Αυτός λοιπόν ο υπουργός, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, με την απόφαση του να αποσύρει τις αστυνομικές δυνάμεις, επιβραβεύτηκε επειδή απέσυρε τις αστυνομικές δυνάμεις και έγινε πρόεδρος Δημοκρατίας. Και η αναφορά του κύριου Τσίπρα να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας ήταν ακριβώς αυτό. Ότι απέσυρε τις αστυνομικές δυνάμεις. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν έτσι. Άλλα τα σχέδια. Πάντως, να βοηθήσει τον Τσίπρα ο. Και τον βοήθησε για τις πρέσπες. Βέβαια, αυτό ήταν το σχέδιο. Τότε δεν είχαμε μισό εκατομμύριο λαθρομετανάστες στο κέντρο. Σήμερα έχουμε. Τότε όμως, κύριε Καμένα, για την ιστορία, το έχω ξαναπεί να το ξαναπώ, ότι το 2008 στα επεισόδια αυτά. Ερχόταν εισαγόμενοι αναρχικοί, θες να τους πεις τρομοκράτες, πες όπως θέλεις, και πολλοί εξ αυτών ερχόταν από τα Σκόπια, το ξέρουν αυτό, το ξέρει η κρατική ασφάλεια, το ξέρει η υπηρεσία πληροφοριών, το ξέρουν πάρα πολύ, το ξέρω και εγώ, που το λέγανε κύριε Βλάχο, ερχόταν από τα Σκόπια με πούλμαν, καίγανε και ξαναφεύγανε. Το ξέρετε κύριε Καμένα. Βεβαίως, λοιπόν, μα είχαν συλληφθεί και και κεντροευρωπαίοι. Πορτογάλοι και Ισπανοί και Γερμανοί και Σκοπιανοί να τους συλλαμβάναμε. Γιατί? Κάνανε επαναστατική γυμναστική. Κάνανε το αγροτικό. Δεν είναι αστείο. Γιατί εδώ ήταν ένα μπάχαλο. Πού αλλού θα εκπαιδευτούν αυτά τα αριστερά αναρχοαυτόνομα συστήματα? Παρά μόνο σε μια χώρα που μπορεί να έρθουν να κάψουν. Πάμε. Εκμεταβόντουσαν μια χαρά. Θα πάμε τώρα σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε μαζί με τον κύριο Καμένο και τον κύριο Βλάχο. Τι γίνεται εν ώψη της αυριανής επίσκεψης των αγροτών. Αναμένονται να είναι 150 περίπου τρακτέρ. Υπάρχει μια σχετική συνεννόηση για το πώς θα έρθουν τρακτέρ, να μην κλείσουν εντελώς οι δρόμοι. Χιλιάδες θα είναι οι αγρότες. Το ερώτημα είναι αν θα έχουν και την βοήθεια λοιπόν κοινωνικών ομάδων, όπως για παράδειγμα των φοιτητών. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει αύριο με τους αγρότες, κυρίες και κύριοι. Να δούμε επίσης τι γίνεται με τους Άγγλους, με μια ακόμη πρόκληση των Άγγλων που δώσανε σε Τούρκο, τουρκικής καταγωγής, Βρετανό πολίτη, αν δεν κάνω λάθος, να κάνει επίδειξη μόδας μπροστά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κυρία Μενδώνη, η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού, διαμαρτυρήθηκε δεόντως. Και επίσης εφαρμόζουν τον νόμο για τα παιδιά που πρέπει να μάθουν γράμματα. Αλλά ο νόμος εφαρμόζεται κατά το δοκούν. Εφαρμόζεται, ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίπτωση των γονέων που ζούσαν τα παιδιά τους μέσα σε σπήλαια. Παλιοχριστιανοί έχουν δηλώσει αυτοί οι άνθρωποι, με αυτά που γίνονται και γίνονταν στην περιοχή της Κορίνθου, ενώ πάρα πολλά παιδάκια, παιδιά αρωμάτα, που ζητιανεύουν στον δρόμο και δεν πάνε στο σχολείο, παρότι το γεγονός, θα μας τα πει και ο κύριος Καμένος, οι γονείς αυτών των παιδιών παίρνουν λεφτά για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, εκεί ο κύριος Αγγελέας δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν ξέρει. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, καταγεγραμμένα με ακρίβεια και αντικειμενικότητα,
από τον πρωτεργάτη τους, δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο. Για πρώτη φορά, ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον μεγάλο αγώνα του ελληνισμού και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μέσα από τις σελίδες του μαθαίνουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την Μακεδονία που συντάραξαν το πολιτικό σύστημα. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει Μακεδονία. Ξεδιπλώνονται όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικές συγκρούσεις. Αναδεικνύονται οι αφανείς ήρωες που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του ελληνισμού για τη Μακεδονία. Το βιβλίο που μαρτυρεί όλες τις αλήθειες. Η φωνή της Βεργίνα Τηλεόρασης και του Στέργιου Καλόγυρου που έγιναν σύνθημα σε κάθε άκρη της χώρας, σε κάθε άκρη του κόσμου. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Παρασκήνιο, συγκρούσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια κατασκόπων. Λεπτό προς λεπτό, με συγκλονιστικές αφηγήσεις και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όλα τα γεγονότα που άφησαν εποχή. Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Σύνταγμα, οι προβοκάτσιες, το ξύλο και τα χημικά μπροστά στη Βουλή, οι ξένες δυνάμεις και το αίμα των πατριωτών στις πρέσπες, ο ρόλος της Εκκλησίας, οι συνωμοσίες, η προδοσία ενός ολόκληρου λαού που ακόμη ζητά δικαίωση. Τα συλλαλητήρια που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μια πολυτελής έκδοση παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Παραγγείλτε το τώρα στο 211-853-63. Μόνο με 29 ευρώ. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί.